Τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος. Μακαριότατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ανοίγουν λοιπόν οι εκκλησίες για προσευχή, έτσι ώστε οι πιστοί όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν στους ναούς. Και έχετε προχωρήσει κι εσείς σε συστάσεις, αντιλαμβανόμαστε, τόσο προς τους ιερείς, αλλά και με συμβούλες προς τους πιστούς. Βεβαίως. Θέλουμε να υπάρξει μια ευταξία. Θα είμαστε πολύ αυστηροί με τους ιερείς μας, με τους επιτρόπους να εξυπηρετούν και να βλέπουν τους πιστούς με πολύ αγάπη, να είναι στη διάθεση τους, να τους κρατούν στις κανονικές αποστάσεις. Ένας θέλει να προσευχηθεί, θέλει να ψυχαιρεί. Αν έρθει στην ώρα της Ιερής Κοινωνίας που μπορούν να συνεννοηθούν με τον εφημέριο της ενορίας, θα μπορούν να πάνε και να κοινωνήσουν. Και θα δώσουμε εντολή στους ιερείς μας να μην βιάζονται, να έχουν τη Θεία Κοινωνία αρκετή ώρα στη διάθεση των πιστών. Θα τους πούν ότι γύρω στις 9 περίπου τελειώνει η Θεία Λειτουργία στις καθημερινές. Την Κυριακή μπορεί να πάει μέχρι τις 9.30. Εκείνη την ώρα μπορούν να πάνε να προσκυνήσουν όσο το γερί τους και όσοι επιθυμούν και είναι έτοιμοι να κοινωνήσουν, μπορεί και να κοινωνήσουν. Αλλά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση με πολύ ευλάβεια θα τα τηρήσουμε ως χώριν οφθαλμού. Ναι, για να μην υπάρξει και το πισωγύρισμα και να κλείσουν και πάλι... Βέβαια, βέβαια. Διότι θα είναι όνειδος για μας, έστω και ένας να κολλήσει με τον κορονοϊό εξαιτίας της φιλελευθερωποίησης, ας πω, της διακίνησης προς την εκκλησία, προς τις θείες λειτουργίες, τις ακολουθίες κλπ. Κλπ. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Μακαριότατε, η εγκύκλειό σας αφορά την Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια και οι άλλες Μητροπόλεις, οι άλλες Μητροπολιτικές Περιφέρειες, τι θα πράξουν? Ο κάθε Μητροπολίτης θα διευθυνθεί για την επαρχία του. Από πληροφορίες που έχω ήδη, μερικοί κληρικοί που είναι φύλα προσκύμενοι και προς τους άλλους Μητροπολίτες, ήδη η τεχνολογία σήμερα δεν έχει κρυπτόνυμο τον ήλιο. Μέσα σε λίγα λεπτά γνωστοποιήθη, μπορώ να πω, Παγκυπρίος. Μπορούν να κάνουν και ήδη εγκυκλίους στην επαρχία τους, να ενημερώσουν τους πιστούς τους, ούτως ώστε όλοι να έχουμε την ίδια γραμμή, τις ίδιες εξυπηρετήσεις, την ίδια αυστηρότητα, γιατί δεν επιθυμούμε να συμβάλλει η Εκκλησία στο πισωγύρισμα και να έχουμε προβλήματα, διότι πρέπει πάση θυσία η ασθένεια να φύγει από την Κύπρο. Δεν πρέπει να την κρατήσουμε, να μπορέσει ο λαός μας να πάει στις δουλειές του, να δουλέψει, γιατί πολύ φοβούμε ότι θα έχουμε προβλήματα οικονομικά. Ήδη έχω βγάλει ανακοίνωση ότι πολλοί θα είναι εκείνοι που θα φτωχεύσουν, πολλοί είναι εκείνοι που θα πεινάσουν, πολλοί είναι εκείνοι που θα έρθουν σε φοβερό αδιέξοδο. Μάλιστα. Και δεν μπορεί. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Εκκλησία να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πρέπει να στραφούμε γρήγορα στις δουλειές μας όλοι. Κάτι τελευταίο, Μακαριότατε, λαμβάνοντας υπόψη συμπεριφορές Μητροπολιτών που δεν υπάκουσαν, αν θέλετε, στα απαγορευτικά μέτρα, ανησυχείτε ότι ενδεχομένως και τώρα να μην τηρήσουν με ευλάβεια τα μέτρα και να μην αρκεστούν στο ότι ανοίγουν οι εκκλησίες για να προσευχηθούν οι πιστοί και ο αριθμός των 10 ατόμων και οι αποστάσεις ασφαλείας και ούτω καθεξής? Σας ανησυχεί κάτι τέτοιο, τέτοιες συμπεριφορές? Όχι, δεν με ανησυχεί, γιατί μερικοί με έχουν πάρει και μου είπαν ότι θα είναι πολύ προσεκτική, θα είναι αυστηρή, γιατί από εμάς πλέον εξαρτάται να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό της Εκκλησίας με τους πιστούς μας, οι οποίοι καταλαβαίνουν, έχουν φοβηθεί και πιστεύω ότι θα τηρήσουν τις εντολές της κυβέρνησης πέρα για πέρα. Ως κόρυν οφθαλμού θα τηρήσουν τα πάντα.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλή σας νύχτα.